Θέλουμε να σας ενημερώσουμε σήμερα και είπαμε να γίνει μια συνέντευξη τύπου για να ενημερωθείτε για μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πλευρά της λειτουργίας του Πανεπιστημίου που σχετίζεται με το κοινωνικό του πρόσωπο, τον πολιτισμό, την ακαδημαϊκή του δουλειά και τα οποία είναι ζητήματα τα οποία θεωρούμε πολύ σημαντικά. Το πρώτο και κύριο είναι η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Πριτανική Αρχή πριν από περίπου 20-25 μέρες σχετικά με την πιθανή ανέγερση των πυρηνικών εργοστασίων στο Ακουγιού και στη Συνόπια από την Τουρκία. Μια πρωτοβουλία η οποία συνδέεται με κάποια ζητήματα και της συγκυρίας θα έλεγα, αλλά και μια σειρά ζητήματα που μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τη συγκυρία, προφανώς το ατύχημα στη Φουκουσίμα ήταν ένας πολύ σημαντικός λόγος. Θα έλεγα επιπλέον όμως ότι ήταν και ένα υπό την αρνητική έννοια θετικό παράδειγμα το ατύχημα αυτό για τον εξής λόγο. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εκτιμούν ότι η υπόθεση πυρηνικής ενέργειας και τα προβλήματα που δημιουργεί και τα πιθανά ατυχήματα είναι ζήτημα των χωρών του τρίτου κόσμου ή των χωρών που έχουν προβλήματα ανάπτυξης ή δεν διαχειρίζονται σωστά την τεχνολογία. Όταν όμως ένα τέτοιο ατύχημα συμβαίνει σε μια χώρα από τις δύο πιο αναπτυγμένες τεχνολογικά και σε επίπεδο οργάνωσης, όπως είναι η Ιαπωνία, τότε προφανέστατα θα πρέπει όλοι να προβληματιστούν για το τι συζητάμε. Το ατύχημα ανέδειξε λοιπόν το πολύ απλό, ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι κάτι διαχειρίσιμο επί της ουσίας. Όπως και αν το δει κανείς, είτε θέλει να μιλήσει με ποσοστά όπως κάνανε κάποιοι ειδικοί επιστήμονες, λέγοντας ας πούμε ότι τα πυρηνικά ατυχήματα είναι κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια. Το θέμα δεν είναι αν συμβαίνει σπάνια, είναι τι επιπτώσεις έχει. Άρα η Φουκουσίμα ήταν μια πρώτη, αν θέλετε, αιτία που σχετίζεται με την πρωτοβουλία αυτή. Την πρωτοβουλία επιπλέον τη σκεφτήκαμε και τη συζητήσαμε μεταξύ μας, διότι υπήρξε μια σοβαρότατη την τελευταία χρονιά κινητοποίηση, θα έλεγα πολύ ενδιαφέρουσα, στην πλευρά της Τουρκίας. Όταν πρωτοσυζητήθηκε η λειτουργία του πυρηνικού εργαστήριου του Ακουγιού, ο τοπικός τύπος, ο κόσμος και πολλοί επιστήμονες θεώρησαν ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη αναπτυξιακά. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα αυτό άλλαξε εντελώς. Υπήρξε λοιπόν μια κινητοποίηση και πανεπιστημίων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στην Τουρκία, και απλών πολιτών, η οποία οδήγησε πρόσφατα στην οργάνωση μιας παρόμοιας πετήσεων εκεί, μιας πρωτοβουλίας παρόμοιας για να μαζευτούν υπογραφές, η οποία έφτασε να είναι ένα νούμερο 170.000 υπογραφές. Και όχι μόνο αυτό, έγινε πρόσφατα και μια έρευνα στις πόλεις που πιθανότατα θα γίνουν εργοστάσια, αλλά και στο σύνολο της τουρκικής επικράτειας, και βρέθηκε ότι ο πληθυσμός σε ποσοστά από 55-70% είναι αρνητικός στην υπόθεση ανέγερσης των πυρηνικών εργοστασίων. Αυτά ήταν οι δύο αιτίες της συγκυρίας. Υπάρχουν και δύο άλλα ζητήματα τα οποία για μας είναι πολύ σημαντικά σε μια τέτοια πρωτοβουλία και τα λέω επισημένοντάς τα. Το πρώτο είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου η καιρή είναι προφανώς ζωφερή και δύσκολη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι δυστυχώς έχουμε μάθει και έτσι είναι να ζούμε τη λογική το μέρα-μέρα. Τις δυσκολίες που ζούμε, και αυτό καμιά φορά οδηγεί στο να βλέπουμε το δέντρο και το δάσος. Το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, μακροπρόθεσμα, και θα πρέπει να το βλέπει κανείς ως ένα από αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Αυτό για μας είναι, αν θέλετε, και ένα μήνυμα παιδαγωγικό προς τους φοιτητές και προς όλο τον κόσμο, ότι θα πρέπει σε κάποια ζητήματα να βλέπουμε τα πράγματα με πολύ ευρύτερο πνεύμα και να μην μένουμε στην καθημερινότητα, γιατί αυτή καμιά φορά είναι όπως είναι τώρα, ιδιαίτερα ζωφερή. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο μας ενδιέφερε και το κλείνω, είναι ότι υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις. Στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας υπάρχουν της χρήσης πυρηνικής ενέργειας για μια υποτιθέμενη ταχύτατη ανάπτυξη, υπάρχουν πολλές άλλες απαντήσεις. Δηλαδή υπάρχουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας εδώ και 20 και 30 χρόνια, εφαρμόσιμες, συχνά πολύ πιο φτηνές, με τελικό αποτέλεσμα να μην υπάρχει επί της ουσίας επιχείρημα. Ακόμα και τα οικονομικά επιχειρήματα για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας δεν είναι σοβαρά. Υπάρχει πολύ σοβαρός αντίλογος εάν μια τέτοια επένδυση, αν θέλει να τη δει κανείς μόνο οικονομικά, είναι μια επένδυση η οποία είναι αποσβέσιμη και σοβαρή. Θα πρέπει λοιπόν στο όποιο διάλογο τον επιστημονικό να γίνει φανερό ότι συζητάμε για μια άλλη ανάπτυξη,
Μια ανάπτυξη που είναι περισσότερο βιώσιμη, περισσότερο κοντά στο περιβάλλον, και αυτό είναι ουσιαστικό. Κλείνοντας σε αυτό το ζήτημα, μια τέτοια πρωτοβουλία θέλει να κάνει ξεκάθαρο σε όλο τον κόσμο ότι ένα πανεπιστήμιο σαν το δικό μας περιφερειακό οφείλει, και αυτό κάνουμε, να αφουγκράζεται με την έννοια του όρου το τι συμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορούμε να είμαστε εκτός κοινωνιών. Είναι ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο των νησιών του Αιγαίου. Μια πιθανή, οποιοδήποτε πιθανό πρόβλημα σε μια τέτοια λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων θα επηρέαζε τη ζωή σε μια περιοχή η οποία, σας το επισημαίνω και νομίζω ότι δεν λέω κάτι καινούριο, είναι κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού. Δεν είναι μια οποιαδήποτε περιοχή. Αυτοί ήταν και οι λόγοι που συνολικά καταλήξαμε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία. Αν κάτι είναι θετικό και μας εξέπληξε με την καλή έννοια του όρου, είναι πόσο καλά πηγαίνει. Έχουμε ήδη πάνω από 20.000 υπογραφές, πλησιάζουμε τις 21-22. Κάθε μέρα έχουμε πολλές εκατοντάδες υπογραφές. Έχει διεθνοποιηθεί επαρκώς. Θα συνεχίσουμε. Υπάρχει σκέψη και πιθανότατα η ίδια πρωτοβουλία θα γραφτεί και στην τουρκική γλώσσα και θα πάει στην απέναντι πλευρά, ώστε να μπορεί να το υπογράψει και όποιος πολίτης θέλει από την Τουρκία. Και ο τελικός στόχος είναι να ολοκληρώσουμε την πρωτοβουλία αυτή μετά το καλοκαίρι, προς τον Οκτώβριο. Το σύνολο των υπογραφών θα πάει στην τουρκική κυβέρνηση, θα πάει στην ελληνική κυβέρνηση, θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο και θα πάει και σε όλους τους φορείς οι οποίοι συνδέονται διεθνώς και σχετίζονται με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Και αυτό που έχει σημασία και το κλείνω είναι ότι ήδη υπάρχουν και φορείς επιστημονικοί, για παράδειγμα ο Δικηγορικός Σύλλογος της ΧΥΟΥ, σήμερα ήρθε email ότι θέλουν να συμβάλλουν σε μια τέτοια διαδικασία ως φορέας. Και αυτό πιστεύω ότι όσο περνάνε οι μέρες θα αυξάνεται και θα έχει μεγαλύτερη διάδοση. Καθοριστικός είναι ο ρόλος ο δικός σας σε αυτή την υπόθεση. Φάνηκε δηλαδή πόσο σημαντική είναι εδώ η λειτουργία του τύπου, τοπικού, εθνικού, σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτός είναι έντυπος, είτε είναι ηλεκτρονικός, είτε είναι και τα blogs. Όλος αυτός ο χώρος, ας πούμε, των ΜΜΕ χρησιμοποιήθηκε και μας οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους πάντες γι' αυτό.